Ήσασταν και από τους πρώτους ανθρώπους που στήριξαν το Στέλιο Καζατζίδη μέσα στο στούντιο, Όχι μέσα στο στούντιο. Έγινε το εξής. Τον επήγανε εγώ. Κάπου αναφέρεται σε κάποιες γραφές, αναφέρεται η παρουσία. Στο σχολείο το βιβλίο. Ναι, ναι. Τον επήγαμε εγώ με το Χρυσίνη, γιατί ήταν ακορντεονίστας μου, ο Παπαγεωργίου Αλέκος. Ναι, τους έχω συναντήσει αυτό το όνομα. Ναι. Και μου λέει, ρε εσύ, είσαι μέσα πράγματα. Πάλτε ρε, κάνε κομμάτι να βάλουμε το Στελάρα να πει ένα τραγουδάκι. Στελάρα τον λέγαμε, το λέγαμε Στέλιο. Μάλιστα. Στελάρα. Αυτό το όνομά του είναι. Εσείς το ξέρατε από την ενία το Στέλιο. Από την Τσιρικά Ξυπόλυτο. Α, ναι. Α, ναι. Το παιδάκι. Α, το ξέρατε. Γιατί όπως είναι το σπίτι του, ήταν σαν στενό μέσα το σπίτι του, δηλαδή από εκεί περνάγαμε παραπλεύρω ήταν ένα καφενείο το Νέα Υόρκη που είχε μπιλιάρδα και πήγαινα από την Τσιρικά και πέσαμε. Νέα Υόρκη. Έτσι το λέγανε, Νέα Υόρκη. Είχε ποδοσφαιράκια τέτοια. Είναι. Όχι ποδοσφαιράκια. Μπιλιάρδο. Μόνο μπιλιάρδο. Mm. Και πηγαίνουν και παίζαμε κανένα μπιλιάρδο κανένα φορά. Τώρα, το ξέρατε. Τον ήξερα καλά. Και εντάξει, ρε Ρουλό, λέω στο Χρυσίνη, εγώ ρε Στελάκι, να κάνουμε κουμάντο. Στο Χρυσίνη το σπίτι λέει ότι τον πήγε ο Παπαγεωργίου, λέει ο Στέλιος. Μα ο Παπαγεωργίου μίλησε σε μένα. Α, σε εσάς μίλησε. Σε μένα και από εκεί έγινε. Δεν τα θυμάται καλά ο Στέλιος. Από εκεί έγινε, γιατί ο Παπαγεωργίου δεν ήξερε το Χρυσίνη από κοντά, αλλά εγώ συνεργαζόμουν με το Χρυσίνη. Πολύ είχαμε και δουλέψει μαζί γιατί είχα παίξει πολλά τραγούδια σε δίσκους. Για προχτές μου φέρανε ένα τραγούδι. Το θέλανε κάτι μαθητές μου, το απόψε με εγκατέλειψη. Μου το χρησιμοποιήσει, ναι, ναι. Τσάντα. Παίζω εγώ μέσα, δεν το θυμόμουν. Όταν άκουσα λιγάκι. Αυτό όταν... το έχει πει σε πρώτη εκτέλεση η Ρένα Ιστάμου. Η Ρένα Ιστάμου του Τσαουσάκη. Α, τη κάνει δεύτερη φωνή ο Τσαουσάκη. Όχι, την ίδια φωνή κάνω, αλλά σε οκτάδες. Σα πάνω κάτω. Ναι. Είναι όμως να μιλήσουμε και για ένα καθαρά τεχνικό και ειδικό θέμα, ναι, και το έφερε η συζήτηση τώρα, όπως το είπατε, σε οκτάδες. Γιατί σας λόγω του κάνει δεύτερη φωνή. Ενώ αυτό πάνω κάτω σε οκτάδες είναι ονίσωνα, σημαίνει... έτσι λέγεται, ναι. Ονίσωνα, η διαφωνή σε οκτώ θέσεις πιο κάτω. Άρα τραγουδάνε και οι δύο εξίσου. Στο ρεφρέν μένουμε, στο ρεφρέν πρέπει να τσαφρέξεις. Εξίσου τραγουδάνε. Εξίσου. Δεν είναι αυτό το ανόητο και ηλίθιο όπως... σήμερα που αποκαλείται φωνητικά από όλους τους δίθεν παραγωγούς και όλους αυτούς. Α, αυτά είναι από όλο αυτό το μεσμό, ας πούμε, εκεί πέρα. Η Σούλα, η αδερφή μου, έχει τραγουδήσει πάρα πολλά με τον Μάρκο και τραγουδάγανε σε ονίσωνα θέση. Ακριβώς. Ποιο θα έκανε σε κόντο, ο Μάρκος. Του Χατζηχρήστου του έκανε κάποια τραγούδια η Σούλα σε κόντα μέσα. Ναι. Στην Πεντάμορφη. Και το σε κόντο δεν είναι εύκολο. Δύσκολο το σε κόντο. Στην Πεντάμορφη που λέει, ήρθε η Πεντάμορφη και ρούσα, θέλει μια βραγιά, σαν ρεμπέτη σαν να ζήσει, κάτι τέτοια που λέει μέσα στο Χατζηχρήστου. Το τέρτσο είναι που περνάει η πρώτη φωνή από πάνω πάλι. Γιατί η τρίτη επάνω. Η τρίτη επάνω. Λοιπόν, πού είχαμε μείνει τώρα. Τώρα. Στον Καζατζίδη. Όχι, στον Καζατζίδη, ναι, μου είπε εσύ και τον πήγαμε εκεί πέρα. Παίξαμε, δεν θυμάμαι ποια τραγούδια που παίξαμε να τον ακούσει, δύο τραγουδάκια, έτσι από ένα-δυο στίχους παίξαμε. Στο πρώτο τραγούδι παίζετε εσείς μπουζούκι, μου φαίνεται καλά, ναι. Συγγνώμη, ναι, αυτό το θυμόμουν εγώ τώρα και εγώ τώρα ένα χρόνο πριν το μάθα και εγώ τι έπαιζα μέσα στο πρώτο. Μου κάνει ο Μιλιόπουλος, έτσι, να σου πω. Του λέω του Γαζίδη, κάτσε ρε, παίρνω το σελάκι, τον πάμε στο γραφείο και τι γυρίζει και μου λέει. Τι μου τον φέρατε αυτό, ναι, λέει. Αυτός βουλάει σαν μασχάρι. Κύριε Μιλιόπουλο, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Εμείς σας φέραμε ένα λαϊκό τραγουδιστή. Δεν σας φέραμε ούτε τον Αρχικό, ούτε κανέναν άλλον διεθνής φήμης τραγουδιστή. Φέραμε λαϊκό. Δεν σας αρέσει, εντάξει, αν δεν σας αρέσει, άλλο καπέλο είναι αυτό. Αλλά εμείς, και ο Στελάκης το είπε, να είμαστε τίμιοι και σωστοί όλοι, λέει κύριε Μιλιόπουλο, εμείς δεν ενδιαφερόμεθα να βάλουμε δικά μας τραγούδια. Δώστε το ένα τραγούδι του παιδιού, ο Χρυσίνης. Ο Χρυσίνης. Όποιο νομίζετε εσείς. Και με όποιο συνθέτη θέλετε εσείς. Και του δώσανε του Καλδάρα. Όσες γυναίκες γνώρισα να τις χωρίσω και τώρα δίχως να ντραπώ θα το φωνάξω, θα το πω, θα το φωνάξω, θα το πω. Τα σφάλματα έκανα, τα ξέρω ένα-ένα. Είναι
τις αμαρτίες μου. Τις τόσες ασωτίες μου. Αφού σ' αγάπησα τρελά, θα τις πληρώσω για καλά. Τα σφάλματα που έκανα, τα ξέρω ένα-ένα. Είναι το πιο μεγάλο μου που αγαπώ εσένα. Σφάλματα που έκανα, ένα ακόμη τραγούδι του Σπύρου Καλφόπουλου, του σημερινού μας καλεσμένου, που ηχογραφήθηκε σε δίσκου 45 στροφών στις αρχές του 1960. Τραγούδησαν ο Χρήστος Ταθάτος και ο Γιάννης Κυριαζής, που στην ετικέτα του δίσκου για ειδικούς λόγους αναφέρεται Γιάννης Μαυρίκος. Θαυμάσια λαϊκή φωνή ο Γιάννης Κυριαζής έκανε ίσως τα ωραιότερα σεγόντα με τις εταιρείες που συνεργαζόταν, είτε κανονικά είτε μυστικά, όπως σε αυτό εδώ το τραγούδι «Τα σφάλματα που έκανα» με τον Σπύρο Καλφόπουλο. Ο Σπύρος Καλφόπουλος είναι έτοιμος τώρα να συνεχίσει να μας πει το τι έγινε στις αρχές της πορείας του Στέλιου Καζαντζίδη. Τι συνέβησαν, τι γεγονότα και ποιοι άνθρωποι στήριξαν τον Στέλιο Καζαντζίδη στα πρώτα του και μάλιστα πολύ δύσκολα βήματα στο λαϊκό τραγούδι. Πάω μια μέρα να πάρω ένα δίσκο δικό μου που είχα βγάλει εγώ να πάρω από την Κολούμπια, τότε που ήταν απέναντι από το αυτό το φαρμακείο, από την πώς, Λυκούργου. Μάλιστα. Στην παλιά βραδινή από πάνω. Ναι, ναι, ναι. Και με φωνάζει, μου λέει, απλώς έλα κάτω στους δίσκους σαν ο Ζαράνης. Έκανε τότε η κουμάντα. Κατεβαίνουμε κάτω εδώ, μου λέει, βλέπεις. 100 πουλήσαμε μόνο από Καζαντζίδη. Πώς είχε βγάλει 500. 400 κόβανε. Λόγια δεν κάνανε λάθος. Εγώ δεν με νοιάζει, εγώ τους έλεγα. Και ας μην με χωνεύανε, δεν με ενδιαφέρει. Έχετε 500 πρατήρια δίσκων που πουλάνε δίσκους, σας έχουν ανάγκη. Τα σουξέ σας παρακαλάνε, στείλτε μας τόσα κομμάτια. Τα έχουμε ανάγκη. Πέστε τους αυτά τα 500 πρατήρια από ένα δίσκο, θα κόβατε κι άλλους 100 ακόμα και δεν θα υπήρχαν εδώ περιντάνες. Αλλά εσείς δεν κάνατε καλά τη δουλειά σας, γιατί δεν θέλατε να την κάνετε τη δουλειά καλά. Πέρασε αυτό. Έφυγα. Εγώ πήρα τους δίσκους, έφυγα. Και γίνεται πρόβα. Μέσα στο Χρυσίνι το σπίτι ήταν σαν το Βριάδο κάτω-κάτω όπως κατεβαίνουμε, αριστερά. Σε ένα σπίτι που είχε, ξέρεις, ναι. Γειτονιά μέσα. Μάλιστα. Μακαρίτης Παπαγιάννη. Χρυσίνι. Μπουζούκι κιθάρα. Ρουμελιώτης. Λέει το τραγούδι αυτό. Ο Δημήτρης. Ο Καζαρίζης στη γωνίτσα. Λουβάτος ήταν. Όχι. Εγώ κάθομαι εδώ και εδώ τσάντας. Λέει τώρα ο Χρυσίνης, γιατί από εκεί το ξεκινάει. Λέει, ρε Γιαννάκη, λέει, αυτό το τραγουδάκι, δεν το δίνουμε και στο φανταράκι, λέει, που είναι και φτωχό παιδάκι, λέει. Λέει, α, ο Γιάννης, εγώ λέει, κάνω πρόβα στον άνθρωπο. Στο Ρουμελιώτη έκανε. Στο Ρουμελιώτη. Μου πετάει και το τσάντας. Του λέει, Γιάννη, η στίχη είναι του τσάντα. Εγώ δεν θέλω ποσοστά από τους στίχους. Μα η στίχη ήταν του Μάνεση. Όχι, στις βαλίτσες. Όχι, δεν του Μάνεση. Δεν του μ' άρεσε.
Είναι κομπίνες, μην το ψάχνουμε. Εντάξει. Ξέρω πολλά τραγούδια που είναι στο Μάνεση το όνομα, ενώ ξέρω ποιανό είναι. Γιατί εγώ συνεργαζόμουν πολύ με τον Μακαρίτη του Θανάση Τσόγκα. Και εγώ τον ήξερα. Μέσα μας ήταν κολλητοί φίλοι. Ένα καφέ το πίναμε στα δύο. Έτυχε και αυτό ένα Σάββατο να πιούμε έναν καφέ. Και επειδή πήγα πιο μπροστά από παράγγειλα έναν καφέ, ήρθε ο Θανάσης. Το είχαμε σκέφτε, σαν τα λίγο είχαμε στα χέρια μας. Είχε κλείσει μήνα και δεν μπορούσαμε να πάρουμε λεφτά και δεν είχαμε λεφτά πάνω μας. Μάλιστα. Οπότε γίνεται και αυτή η κουβέντα με τον Τσάντα, έτσι. Ναι. Και πετάχτηκε ο Τσάντας και είπε αυτό το πράγμα. Λέει, ο Γιαννάκη, να σα το πει. Λέει, κοιτάξτε, αυτά μου το πει ο Δημήτρης. Λέει, Κυριάννη, έχω τραγουδίσει τραγούδια του, λέει ο Ρουμελιώτης. Καλή τώρα. Φέρθηκε πολύ άψογα το παλικάρι. Μάλιστα. Αφού το παιδί είναι αυτό, είναι και φανταράκι, α το πει εκείνο. Εγώ θα πω άλλα, έχω πει κι άλλα, πολλά. Θα πω κι άλλα. Εντάξει, α το πει το παλικάρι. Λάδο ρε φίλε του, λέει, το ξέρει το τραγούδι. Το είχαμε περάσει εμεί. Το ξέρει το έχει περάσει. Ποιο του είπε λάδο, ο Ρουμελιώτης, του είπε. Το Παπαγιάννου. Και το πέρασε. Και έγινε το σουξέ τη εποχή εκείνη την εποχή. Που δίνει ατάκα ο Παπαγιάννου. Και δεύτερο τραγούδι, τέσσερα το διλινό. Ναι. Μπράβο. Και αυτός. Τότε το έδωσε αυτό. Ναι. Τα δύο κολλητά. Και μετά τον πήρε ο Χιώτης, έβαλε κάτι άλλα, τα οποία δεν πήγανε. Έχω παίξει εγώ μέσα. Ένα του Άγα ήταν ένα, το Μποντικό που έλεγε μέσα. Μποντικό, ναι. Ναι, αυτό εγώ παίζω μέσα. Ένας ποντικός βερμπάντης που ξεφύτρωσε σαν φάντης. Κάνει ζούλα απ' τη γυρά του τη δουλειά του. Το παίξαμε με τον Κλουβάτο, το λέω Γαρατζίδης. Πάλαμε αρκετά τραγούδια τότε. Ένας μάγκας στο Βοτανικό. Ναι, το είχαμε πει και αυτό με τον Γαρατζίδη. Και τότε, ακριβώς εκείνη τη στιγμή, τον πιάνε χέρι στα χέρια του και του δίνει το απόψε φίλα μου. Του είχε δώσει και άλλα πολλά. Και μία με τον Κατρίνη μετά. Αυτά ήταν τα δύο τα πρώτα βήματα. Έχω πάει στο Μανώλη το Χιώτη να περάσω ένα τραγούδι μου στη Μέρη Λίντα. Το οποίο το έχουν κάνει τώρα, το έχουν βάλει πάλι και κυκλοφορεί σε CD. Ναι. Ήταν το Βίρβι η στίχη. Κόστο. Θέλω απόψε στα χαλιά σου και τα λοιπά που λέω μέσα, ένα στιτελάκι ωραίο. Και πήγα εκεί πέρα, εντάξει, το πέρναγα αρέσει, μια που τελειώσαμε την πρόγραμμα με τη
Μέρη, μας έφτιαξε καφέ εκεί η κουφέλα, εντάξει. Κάτσε ρε να ακούσει μια φωνή, ρε γαμώτα. Άμα το ξέρα, λέει, άμα μπορούσα να το αλλάξω, λέει, θα έρθουν αυτή τη φωνή. Τι είχε γίνει. Είχε πάει να κάνει πρόβα καζί στο σπίτι του Χιώτη και ήταν 3 ώρα το μεσημέρι. Και το τραγούδισε με ψεύτικη φωνή ο καζί. Γιατί. Γιατί φοβόταν την ησυχία τη γειτονιά. Αυτό ήταν ή προσπαθούσε ο Χιώτη να τον βάλει στη δική του αντίληψη. Αυτό ήταν το μυστικό. Έτσι ξεκίνησε. Δεν ήταν ότι ήθελε ο Χιώτη να τον βάλει στη δική του αντίληψη. Ήθελε το συναισθηματικό τομέα στη δική του αντίληψη και το πέτυχε αργότερα. Ναι, αλλά τότε ξεκίνησε με αυτόν τον τρόπο. Ήταν περασμένη ώρα και δεν μπορούσε να το πει δυνατά ο άνθρωπο. Στην Κυψέλη, στο σπίτι, στο δεύτερο πάτωμα ήμασταν. Στο σπίτι το έγινε αυτό. Και μου το έβαλε και τ' άκουσα. Εγώ δεν κατάλαβα όταν ο Καζατζή στην αρχή. Ενώ τον είχε ακούσει τον Καζατζή. Βέβαια, πώ δεν τον είχε ακούσει. Αφού είχα παίξει τραγούδι και τον είχα ακούσει, εσύ. Πάνω. Λόγα μου τα. Γνωστή φωνή, αλλά δεν μπορώ να καταλάβω ποιο είναι εδώ από μέσα. Ποιο είναι εδώ, μαμί. Καζατζή είναι. Αυτό και αυτό έγινε και το ακούσε με ψεύτικη φωνή. Αν το ξέρα θα τον έβαζε, αν το λέγε στο δίσκο. Αλλά δεν ήθελε, λέει, όπως το λένε, ο Μιλιόπουλος. Τι λέει, καντάζω να το κάνουμε εμείς. Αυτά με ανιδιότητα. Ανιδιότητα. Κάνω εκπομπή εδώ. Στην έρτη στο Ενόπλο. Έτσι ήταν. Μάλιστα. Έτσι. Θυμάμαι καλά. Χρόνια πολλά είναι η ιστορία. Ήταν γύρω στο 52. Εδώ στην ΕΠ, στους Ραδιοθαλάμους του Ζαπίου, βέβαια. Στου Ζαπίου, όχι, δεν ήταν. Ήταν στην ΕΠ 2. Στου Ζαπίου
έκανα μία εκπομπή, όχι ότι έκανα εκπομπή εγώ. Ήταν ο Μακαρίτης, όπως θα λένε, ο Σμυρνέος. Ο Σμυρνέος, ο Άκης. Και μου λέει, μου τηλεφωνάει στο σπίτι γιατί είμαστε γείτονες. Ο Σμυρνέος κάτω ήταν 150 μέτρα πιο κάτω από μένα. Μάλιστα. Μου τηλεφωνάει, ρε, μου λέει, πάρ' το μουσικά του Σπυράκη και έλα πάνω στο στούντιο της ραδιοφωνίας, στο Σάπιο. Και μου λέει, σου λέω, τον έχουν λύσει το σκύλο. Αφού δεν βάζανε μουσική αυτή μέσα. Να με φάει ο σκύλος, σου λέω. Εσύ θα έρθεις εκεί και θα δεις που γράφει ο Αθηναίος. Ο Αθηναίος. Και πάω και βλέπω μια ορχήστρα μέσα, κάπου 35 άτομα. Ορχηστράρα, σαξοφωνα, τσέλο, κίνο, βιολιά. Ναι. Τα χάσα εγώ. Τραμς, κιθάρες, ηλεκτρικές. Αυτά δηλαδή φαίνουν πεζόντουσαν. Ναι, τώρα τα ακούγω από μήκα μαγνητόφωνα, από ακουστικά και φαίνονταν σαν ηλεκτρικά. Έτσι ή άλλο. Και είχε ένα κουβούκλι και με είχε βάλει εμένα μέσα. Τι μου λες, τι θα παίξω εδώ. Άκη φίλε, τι μου λες, τι θα παίξω. Δεν χρειάζεται, ξέρεις. Μετά ήταν ένας Κερκυραίος. Ωραίο μαέστρο. Έδωσες το βιβλίο την παρτιτούρα του. Έτσι την έδωσε. Εσείς θα παίξετε αυτά που έχετε γραμμένα στην παρτιτούρα σας και το βιβλίο θα παίξει αυτά που έχω δώσει εγώ να παίξει. Μου λέει, παίζει η ορχήστρα κάτι, σε πάω εγώ διαδοχικά, σε φέρνω στην τονική από σόλ και μου πες όπου Γιώργος είναι άλλα μου. Εισαγωγή και στίχο. Παίξαμε δύο στίχους ή τρεις. Ποιος τραγουδούσε? Κανένας. Ήταν μουσικά, οργανικά. Ναι. Αλλά ξαφνικά ακούω κάτι φόντα από πίσω, μια ορχήστρα βαρβάτη είχε βάλει μέσα ως νέος, ένα ορχήστρωτής, τρομακτικός ήταν ο άνθρωπος. Το ξέρω. Κάτι πράγματα τρομακτικά. Και μετά, αφού τελειώσει το ζεμπέκικο, δεν κλείνομαι, λέει. Μένουμε με το ωρί, κάνω μία μοντουλασιόν εγώ με την ορχήστρα και σε ξαναφέρνω σε άλλο ρυθμό. Πάλι από την ίδια τονική, γαρίφα άλλο σταυτή. Αυτά τα δύο. Η πρώτη φορά που έπαιξα στην ΕΠΗ. Ήταν εκεί στο Ζάμπιο. Μάλιστα. Η πρώτη φορά μπήκε μου, πρώτο μπουζούκι μου είχα στην ΕΠΗ ήμουν εγώ. Δεν είχε περάσει ακόμα κάτι τώρα, δεν βάζανε μπουζούκι αυτή. Ήταν υποβιωμόν τότε. Και μια φορά έκανα εκπομπή στην ΕΝΕΤ. Ναι. Ήταν περίπου στο ίδιο μέρος που είναι τώρα. Στο ίδιο σταθμό των Ενόπλων, το θυμάμαι. Ναι, τον Ενόπλων ήταν μικρό, ξέρεις, μικρά στιγμιάκια. Και έχω πάει και έχω παίξει διάφορα τραγούδια. Μεταξύ αυτών είχα βγάλει και δύο ή τρία τραγούδια δικά μου. Μόλις τελείωσα, φωνάζει ο Φατσέας. Ήταν διευθυντής τότε. Άρα εδώ μου λέει, πάρ' το τηλέφωνο, σε ζητάμε. Έλα μου λέει, καλό βλέπει, Μιλιόπουλος εδώ. Γνωρίστε, τι θέλετε. Θέλω τον τραγουδιστή, την τραγουδίστρια και τα τραγούδια. Μου τα φέρεις κάτω, αύριο. Ποιο τραγουδιστή εννοούσε? Αυτό που είχα εγώ ήταν ένα παιδάκι που ήταν δεύτερος μηχανικός και εκείνη την εποχή έγινε πρώτος. Μάλιστα. Δεν τον ενδιαφέρει τα τραγουδία επαγγελματικά. Και έφυγε. Τα χόμπι τραγουδίσε. Ήθελα να τραγουδίσει. Το λεγότανε. Γιάννης Καλαμακιώτης. Μάλιστα. Και τραγούδισε, εντάξει. Πάω την άλλη μέρα τα παιδιά εγώ. Λέω. Ή αν είσαι η τύχη σα, δεν ξέρω εγώ τι να πω. Έτσι και έτσι. Πάω, υπογράφω ένα συμβόλαιο. Λέει, ετοίμασέ τα και πάρε με τηλέφωνο να μου πει πότε είσαι έτοιμο. Ούτε χάρη με αυτά που είχα στο ραδιόφωνο, δεν τα παίζα στο δίσκο. Κανονίσαμε, τα παίζα εγώ με το Σπυλιόπουλο θα τα παίζα. Ένα Βασίλη Σπυλιόπουλο. Το Βασίλη το Σπυλιόπουλο, μάλιστα. Ζει αυτό. Όχι, ένα τότε έχει πεθάνει προσφάτω, τώρα κάνα χρόνο μου φαίνεται. Κάνα δύο χρόνια έχει, μάλλον. Έπαιζε μπουζούκι, είχε κάνει και κάποια τραγουδάκια. Καλό στο μπουζούκι του. Καλό παιδί. Και καλό παιδί. Από το Εγάλο ήταν. Κάπου από εκεί έμενε. Τώρα το σπίτι ακριβώς που έμενε δεν ξέρω, θα γελάσω. Πήγαμε το πρωί σε 7.30 ώρα, 8 θα γράφαμε, ήρθε ο Μιλιόπουλος, αρχίσαμε να γράφουμε, γίνει το πρώτο δείγμα. Λέει, παρουσιάζει μια βραχνάδα ο τραγουδιστής. Εμείς δεν βλέπαμε βραχνάδα, πουθενά. Του λέω του Σπυλιόπουλου. Ακούς τίποτα ρε, του λέω. Μου λέει, περίφημο λέει, του λέει ο άνθρωπος. Πήγανε ψηλή στα αυτιά μου. Γιατί, αφού εμείς όλοι τα ακούμε καλά, λέω του Χρυσίνη, χωρίς να ξέρω τι είχε γίνει τώρα. Λέω, Σταλαγή, πώς θα ακούσεις εσύ? Καλό είναι, λέει, λιγάκι έτσι, λέει, τα μάσαγε λίγο. Δεν μπόρεσα να καταλάβω γιατί. Αφού το γράψαμε 4-5 φορές, φάγαμε ώρες πολλές εκεί πέρα. Λευόμασταν. Βγαίνοντας να πάω να ακούσω ένα δείγμα, μου κάνει ένας εργαζόμενος μέσα στην Κολομβία, φίλος μου, παίρνω μέσα στο κηλικείο, μπαίνει στην τουαλέτα. Παίρνω κι εγώ μέσα στην τουαλέτα. Αυτός για να μπαίνει εκεί, κάτι με θέλει. Αυτό μου λέει, να σου πω. Μου λέει, μην κουράζεις άδικα. Η δουλειά έρχεται από αλλού. Τον έχουν προγράψει. Όχι.
προγάσαν τα τραγούδια για να βάλει δικά του. Αυτός ποιος ήταν? Ο Χρυσίνης. Ο ίδιος. Ο ίδιος. Ο φίλος. Ναι, φίλος. Φίλος, δεν καταλάβαινε τίποτα ο άνθρωπος. Λέω, τι είπε? Είπε ότι αυτά τα τραγούδια δεν πάνε στον τραγουδιστή, έχω άλλα να του δώσουμε. Ήταν ωραία φωνή. Δεν μπορούσαν να πούνε δεν του αρέσει ο τραγουδιστή, που δεν τραγουδάει. Δηλαδή, αν ήταν τώρα τραγουδιστή, θα πρέπει να κατομίσει ο μερογάμματο. Φανταστική φωνή, ωραία, μελωδικότατη. Και τι να κάνω εγώ? Μπαίνω μέσα, λέω, κύριε Μιλιόπουλο, εμείς η ορχήστρα εγκρίνει ότι αυτό το τελευταίο που βάλαμε είναι το καλύτερο απ' όλα. Λέω, εγώ λέω ότι είναι η φωνή βραχνιασμένη. Θα πρέπει να έρθουμε άλλη μέρα. Αλλά τώρα λέω, θα σας απαντήσω εγώ. Εγώ τα έλεγα, δεν καταλάβαινα τίποτα. Ακούστε, λέω, κύριε Μιλιόπουλο, δεν είναι ο λόγος ότι ο άνθρωπος είναι βραχνιασμένος. Καθόλου δεν είναι βραχνιασμένος άνθρωπος και το ξέρουμε όλοι και το ξέρετε κι εσείς καλά. Και ξέρω ότι οι συμβουλάτες που κάνουν τον Ρουφιάνο. Δεν ξέρω, προσέξτε, γιατί μου αφήνει να υπονοηθεί. Με ό,τι κάνεις παρέα, είσαι και εσύ ο ίδιος. Αυτό είναι παρουφιάνο το Χρυσίνη. Με ό,τι κάνεις παρέα, είσαι και εσύ ο ίδιος. Λέει, τι θες να πεις? Δεν ξέρω τι θέλω να πω. Σας είπανε αυτό και αλλάξατε ρότα. Εντάξει, ο τραγουδιστής δεν τραγουδάει σε εσάς. Πάρτε το χαμπάρι. Σκίστε τα συμβόλαια. Το είπε το παιδί, εγώ δεν σου έχω ανάγκη να τραγουδήσω. Έγινα πρώτος μηχανικός. Εγώ νομάω του κόσμου τα λεφτά, όσα θέλω εγώ νομάω. Τραγούδισα, ήθελα να τραγουδήσω για χόμπι. Και τον παίρνω και τον πήγα στην Ερσαία. Εκεί τραγουδίσει το παλικάρι. Καλαμακιώτης έχει δίσκο. Ναι, στην Ερσαία. Μάλιστα, στον Ορφανίδη. Ήταν, ναι, Ορφανίδης άνθρωπος. Ο οποίος λέει ήταν καλός επιχειρηματίας. Ωραίος άνθρωπος.